σε κινητοποιήσεις ενάντια στην υποβάθμιση των πτυχίων τους που φέρνει το προσφάτως ψηφισμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν προχωρήσει από την Τρίτη οι μαθητές των σχολών ΕΠΑΣΟ ΑΕΔΙ Ιωαννίνων αλλά και σε αντίστοιχες σχολές ανά την Ελλάδα. Οι σχολές των Ιωαννίνων τελούν υποκατάληψη με τους μαθητές να δηλώνουν διατεθειμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, καλώντας μάλιστα την Υπουργό Παιδείας να τους ακούσει, επισημένοντας ότι με τον νέο νόμο απαξιώνεται ακόμη περισσότερο οι σχολές ΕΠΑΣ μαθητείας του ΑΕΔ. Ουσιαστικά με το νέο νομοσχέδιο οι σχολές κατατάσσονται στην άτυπη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση, στερώντας από τους μαθητές το πτυχίο με την αναγνώριση προσόντων που έπαιρναν μέχρι τώρα, επίπεδου 4, με το οποίο στη συνέχεια μπορούσαν να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να γίνουν επαγγελματίες έχοντας ένα βιοποριστικό επάγγελμα. Πλέον, όπως τόνισε μιλώντας του Ήπειρο στη Βιέννα, ο μαθητής της Σχολής Ψυχτικών, της Σχολής Μαθητείας ΕΠΑΣΟ ΑΕΔΙ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Πιέδρης, οι μαθητές καλούνται να δίνουν εξετάσεις πιστοποίησης που τους κατατάσσει ουσιαστικά ως βοηθούς. Μάλιστα, η συγκεκριμένη απόφαση με βάση το νομοσχέδιο έχει αναδρομική ισχύ, καθώς οι απόφοιτοι των σχολών από το 2006 και μετά καλούνται να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης. Υποβαθμίζει τις σχολές μας, τα πτυχία μας και γενικά όλη την προσπάθεια που κάνουμε ώστε να είμαστε επαγγελματίες πλέον στον κλάδο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο υφίσταται ένα τέτοιο πράγμα, το να μειώνεις και να υποβιβάζεις ενεργούς τεχνίτες επαγγελματίες, ώστε να πέφτουν σε έναν βαθμό ο οποίος είναι παράλληλος των ΙΕΚ, των ΣΕΚ, κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό, ευελπιστούμε και πιστεύουμε εμείς, κάτι να αλλάξει. Τώρα σχετικά με όλα τα υπόλοιπα, εμείς θα συνεχίσουμε τις κοινοτοποιήσεις μας, μακάρι γενικά όλοι να μας στηρίξουν από όπου μπορούν και σίγουρα θα πετύχουμε το δίκιο μας, γιατί δεν ζητάμε κάτι τρομερό ή κάτι τραγικό. Ζητάμε την αναγνωρισιμότητα των πτυχίων μας όπως ήταν και πιο πριν, γιατί καλώς ή κακώς τα παιδιά από εδώ και πέρα μπορεί να το καταλάβουν και να αντιληφθούν ώστε να δώσουν μια πιστοποίηση. Αλλά οι προηγούμενοι από το 2006 και μετά δεν γίνεται να έχουν τελειώσει κάποια επαγγέλματα και να ξανακάτσουν να δώσουν όλη αυτή την έμφαση για να δώσουν μία πιστοποίηση. Μπορούσαμε να πάρουμε το πτυχίο μας κατευθείαν μετά τα 2 χρόνια πρακτική που μας έδιναν και να πάμε ανάλογα με τις ειδικότητες στο μηχανολογικό και να πάρουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία θα μας έβαζε σε ένα επάγγελμα είτε στο να γίνουμε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε να εργαστούμε κάπου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον νόμο, θα πρέπει να κάνουμε τα 2 χρόνια, να δώσουμε ενδοσχολικές εξετάσεις και να περιμένουμε ώστε να πάρουμε μία πιστοποίηση που κατά τα άλλα θα μας έχει θεωρητικά σαν βοηθούς, όχι σαν επαγγελματίες. Ναι, σίγουρα είναι όλες οι ειδικότητες και πολλά παιδιά έχουν έρθει εδώ πέρα για να φτιάξουν το όνειρό τους. Είναι πολλά τα θέματα. Αρχικά μιλάμε για υποβαθμισμένα εργαστήρια, τα οποία είναι λιπέστατα σε εξοπλισμό. Οι καθηγητές κάνουν ό,τι μπορούν για να μας βοηθάνε, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ανεβάσουν την επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα, να βοηθήσουν στην ελληνική οικονομία και σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει όνειρα, έχουν κάνει μια αρχική σταδιοδρομία, δεν έδωσαν πανελλήνιες για να κάνουν το όνειρό τους. Δεν μπορείτε να μας κόβετε τα όνειρα ή οτιδήποτε. Αυτό έχω να κάνω έκκληση προς το Υπουργείο. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ την Υπουργό, εάν μπορεί να ξανασκεφτεί το όλο ζήτημα, να προσπαθήσει κάτι να αλλάξει, ακόμα και να έρθει σε συνεννόηση μαζί μας, με τα Προεδρία, με τους μαθητές, ό,τι μπορεί να κάνει. Αυτό δεν θα περάσει και εφόσον υπάρχει δημοκρατία, θα θέλαμε να μας ενημερώσουν, να μας ρωτήσουν και να υπάρχει ένας βασικός διάλογος πριν από κάθε απόφαση. Δεν γίνεται να βρισκόμαστε προτετελεσμένων γεγονότων.